Γεια σε όλους, Chasing the Light, ακόμα ένα vlog και ταξιδεύω στην Ελλάδα εδώ για να κάνω εικόνες. Αυτή τη φορά βρίσκομαι στη λίμνη Βεγορίτιδα, στη Φλόρινα κοντά, στο Αμίντεο που όπως θέλετε πείτε το. Σήμερα έλεγα να μην το ξεκινήσω το vlog, γιατί ήρθα, αναγκάστηκα να φύγω λόγω αρκετών υποχρεώσεων απόγευμα, οπότε έφτασα λίγο πριν το σούρουπο στη λίμνη, στο χωριό Περαία συγκεκριμένα. Αλλά επειδή οι συνθήκες είναι ιδανικές, είναι πάρα πολύ ωραίες, είχα ένα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα, έκανα μερικές λήψεις με την GFX, την κατοστάρα, ευχαριστώ τη Fuji που μου την έστειλε, η μεσαίο φορμά, έτσι, νομίζω ότι για τις εικόνες που θέλω να κάνω είναι το ιδανικό φορμά, είναι μεγάλος αισθητήρας, πάρα πολύ ωραία ανάλυση, 100 megapixels, πολύ βαρύ αρχείο, έτσι, οπότε δεν ξέρω καν αν στο Mac που έχω μαζί μου, που είναι αρκετά παλιό, του 2015 και το οποίο πουλάω, εάν θα μπορέσω να δω έστω και σε πλήρη ανάλυση φωτογραφίες, καθώς αν θυμάμαι καλά την πρώτη φορά που το έκανα ψιλοζοριζόταν το λάπτοπ. Τέλος πάντων, βρέθηκα εδώ χωρίς πρόγραμμα. Δεν το συνιστώ να το κάνετε, αν και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή να ξεκινήσεις να πας κάπου χωρίς πρόγραμμα. Στην αρχή έλεγα να πάω προς το Σκρά. Τελευταία στιγμή άλλαξα γνώμη και είπα θα έρθω στην Βεγορίτιδα που δεν έχω έρθει ποτέ για να δω τι παίζει εδώ. Τώρα εδώ θα αράξω με το αυτοκίνητο. Σκέφτομαι σήμερα ότι είναι μια καλή περίπτωση να κοιμηθώ στο αυτοκίνητο, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλω να σηκωθώ αρκετά πρωί και να βρίσκομαι εδώ ακριβώς. Έχω δει ότι το φως θα βγει από εκεί πίσω και θα πέσει προς τα εκεί και θέλω να δω ακριβώς το ξημέρωμα τι εικόνες θα μπορέσει να δώσει. Μ' αρέσει που έχει αυτά τα σύννεφα γύρω-γύρω που δίνουν ένα δραματικό τόνο και μάλιστα από την απέναντι μεριά, από εκεί που έδεισε ο ήλιος, είχε πάρα πολλά σύννεφα, βγήκε αυτό το πορτοκαλοκίτρινο χρώμα, δεν έδωσε το ιδανικό αλλά έδωσε κάτι ωραίο και θα τα πούμε λογικά, πάω να κάνω εδώ πέρα τα πράγματά μου. Φτιάξω και το αυτοκίνητο έτοιμο για ύπνο και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους, η ώρα είναι 5 και 4. Μόλις πριν κάνα μισάωρο άρχισα να νιώθω λίγο το κρύο, αν και θεωρώ ότι είχε πολύ καλό καιρό, πολύ καλές θερμοκρασίες γενικότερα, και το πλεονέκτημα του να κοιμάσαι μέσα στο αυτοκίνητο είναι ότι είσαι ακριβώς στο σημείο που θες να είσαι και δεν χρειάζεται να ξυπνήσεις, να ετοιμαστείς, να βγεις έξω, να πας στο πεδίο. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή θα ρίξω μια ματιά έξω τι γίνεται. Ευτυχώς δεν βρέχει, ενώ χτες το βράδυ κάποια στιγμή άρχισε να ψυχαλίζει. Απλά θα ανοίξω την πόρτα, θα δω τον καιρό, αν έχουμε δηλαδή καλό καιρό χωρίς σύννεφα και περιμένουμε να δούμε μια ωραία ανατολή. Και θα δούμε ότι σε περίπου
Τώρα είναι 5 και 4, καμιά ωρίτσα θα δούμε περίπου τι, τι θα μας δώσει ο καιρός σήμερα. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Εδώ λοιπόν συνεχίζω το vlog μου από την λίμνη Βεγορίτιδα. Για την ακρίβεια βέβαια δεν είμαι στη λίμνη Βεγορίτιδα τώρα, είμαι στη λίμνη των Πετρών. Είναι δίπλα στη λίμνη Βεγορίτιδα και είπα δεν πάω να ρίξει μια ματιά. Η αλήθεια είναι ότι το καταλάβατε και από το γεγονός ότι από το πρωινό κλιπ του ξυπνήματος μπήκα κατευθείαν σε αυτό το κλιπ, ότι το πρωί δεν έβγαλα κάποια φωτογραφία. Δεν είχε πάρα πολύ καλό φως και δεν είχε τίποτα ενδιαφέρον ο ουρανός. Και παρόλο που το προηγούμενο βράδυ είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ουρανό και θεωρώ ότι έγιναν 2-3 ωραίες εικόνες, παρόλα αυτά το πρωινό ξύπνημα πήγε χαράμι και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Πολλές φορές έχω ξυπνήσει πρωί ξημερώματα να πάω κάπου ή είμαι κάπου ξημερώματα και περιμένω να ξημερώσει, το έχω πάθει στα μετέωρα ας πούμε, και πραγματικά δεν έχει κάτι ενδιαφέρον να τραβήξεις. Και αυτό οφείλεται κανονικά γενικά στο γεγονός ότι η φωτογραφία φύσης και τοπίου έχει να κάνει πολύ με τις συνθήκες, με το φως και με ό,τι συμβαίνει έξω στη φύση, έτσι δεν είναι κάτι ελεγχόμενο. Τώρα, στη λίμνη των Πετρών έχω έρθει, θα ράξω εδώ λίγο γιατί οδηγούσα αρκετή ώρα, να τσιμπήσω και κάτι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η λιμνούλα. Το καλό είναι ότι επειδή είναι μικρή μπορεί να σου δώσει καλύτερες αντανακλάσεις, έχει και ένα πολύ ωραίο βουνό από τη μία και από την άλλη πλευρά σε σχέση με την μεγάλη, τις μεγάλες λίμνες γενικότερα, στις οποίες είσαι και απομακρυσμένα από την πέναντι όχθη. Εδώ οι όχθες είναι αρκετά κοντά και νομίζω ότι αν σταματήσει αυτό το ψηλό αεράκι που υπάρχει και γίνει λίγο πιο λάδι το νερό, ίσως βγει κάποια εικόνα. Δεν το βλέπω να γίνεται βέβαια γιατί φυσάει από το πρωί και δεν νομίζω να σταματήσει. Πάντως θα το προσπαθήσω. Εντάξει, είναι οι δρόμοι εδώ γύρω και από τις δύο λίμνες περπατιούνται άνετα. Νομίζω και με ένα ψηλό γεωταχή περπατιούνται άνετα και ας μην έχει τετρακίνηση. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι το βράδυ. Σκοπό έχω να κάνω ακόμα εξερεύνηση, να εξερευνήσω δηλαδή εδώ πέρα την περιοχή και να αποφασίσω να την πέσω κάπου για το ηλιοβασίλεμα. Τώρα έχει κάποια σύννεφα στον ουρανό γύρω-γύρω από τις λίμνες. Αν παραμείνω αυτά τα σύννεφα και κάνει ένα καλό ηλιοβασίλεμα, ίσως έχουμε ενδιαφέρουσες εικόνες. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Τελευταίο φως στη Βεγορίτιδα, στη δεύτερη μέρα, εδώ σε αυτά τα δεντράκια που ανακάλυψα στην λίμνη, στην άκρη της λίμνης και βλέπετε ότι έχει και κυματάκι. Θα συνεχίσω εδώ να κάνω τις λήψεις μου μέχρι το τελευταίο φως. Σήμερα δεν θα κοιμηθώ στο αυτοκίνητο, έχω κλείσει ξενοδοχείο γιατί και η ταλαιπωρία έχει τα όρια της, όχι πλάκα κάνω. Χτες ήμουνα στο αυτοκίνητο γιατί ήμουν από την απέναντι μεριά και δεν είχα βρει κάποιο ξενοδοχείο για να μείνω. Από αυτή τη μεριά υπάρχει ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο με 30 ευρώ και με πρωινό μέσα, εντάξει δεν το σκέφτεσαι και πολύ. Και το σημείο στο αυτό, το οποίο θα έρθω και το πρωί πάλι για να δω την αυγή, είναι στα 5 λεπτά. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να τελεπορθώ και να μείνω στο αυτοκίνητο και επίσης επειδή δεν έχω κάποια λύση για να φορτίζω λάπτοπ και τα λοιπά, έχω κάποια δυνατά powerbank αλλά δεν κάνω για όλες τις συσκευές, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βρεθώ κάπου με ρεύμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις τελευταίες φωτογραφίες της ημέρας και σε μερικά κλάσματα δευτερολέπτου θα δούμε τι θα δούμε και στο ξημέρωμα. Maybe it's time to decide.
Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα στη λίμνη Βεγορίτιδα. Τιτιβίσματα, το νεράκι να σκάει στην άκρη της λίμνης και νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει καλύτερα από αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να σηκώνεσαι το πρωί ξημερώματα για να κάνεις φωτογραφίες. Η ανατολή του ήλιου θα σε αποζημιώσει, όχι πάντοτε φωτογραφικά, αλλά θα σε αποζημιώσει πάντοτε ψυχικά. Θα ερεμήσει η ψυχή σου. Είμαι μόνος μου εδώ, στο χωριό την ώρα που έφυγα, εκεί που είναι το ξενοδοχείο, δεν υπήρχε ψυχή. Δύο αυτοκίνητα μόνο συνάντησα, που είναι λογικά άνθρωποι που πηγαίνουν στις δουλειές τους και εμείς έχουμε έρθει εδώ για τη δικιά μας δουλειά. Πολύ ωραίο σκηνικό. Σήμερα μ' αρέσει, θα κάνω μία-δύο λήψεις. Τα συννεφάκια δίνουν κάτι στον ουρανό και το χρώμα αυτό που βγαίνει από τον ήλιο που ανατέλει πραγματικά είναι υπέροχο, γι' αυτό και έχω μαυρίσει τον εαυτό μου στο κάδρο και δεν με βλέπετε πολύ καλά, για να μπορείτε να δείτε καλύτερα την ανατολή. Πιστεύω ότι αξίζει περισσότερο. Αν βρίσκεται ένα καλό σημείο, η συμβουλή μου είναι, αν θεωρείτε ότι το σημείο αυτό είναι καλό και μπορεί να δώσει εικόνες, να το προσπαθείτε παραπάνω. Δεν είμαι της άποψης να γυρνάμε συνέχεια όλη την περιοχή, αβέρτα και αν βρούμε, αν βρούμε ένα καλό σημείο, καλό είναι να το εκμεταλλευτούμε και για να το εκμεταλλευτούμε πρέπει να δούμε και τη φάση μέσα στην ημέρα πώς είναι και τη φάση στο Λιοβασίλεμα και τη φάση στην Ανατολή. Οπότε θεωρώ ότι άξιζε να ξοδέψω ακόμα μία επίσκεψη εδώ σε αυτό το σημείο. Ίσως η πιο σημαντική συμβουλή που θα έδινα σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με αυτό το είδος φωτογραφία, δηλαδή φύση, τοπίο κτλ., είναι να μην βαριέται, να βγαίνει έξω. Και ειδικά το πρωί, ξέρω ότι κάθε φορά το πάπλωμα μπορεί να είναι πολύ βαρύ, αλλά εγώ προσπαθώ και. Εντάξει, το. Δεν ξεσκεπάζομαι με πάπλωμα. Α, καλό, ε. Λοιπόν, απολαύστε το πρωινό. Αυτό είναι ακόμα ένα vlog της σειράς Chasing the Light. Σας ευχαριστώ όλους που παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο και για τα σχόλιά σας φυσικά και για τα προσωπικά μηνύματα. Σε αυτά τα βίντεο τα οποία με ακολουθείτε και σας δείχνω πώς είναι η ζωή ενός φωτογράφου φύσης και τοπίου στο πεδίο. Ευχαριστώ πολύ όσους έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι και όσους δεν έχετε κάνει σας παρακαλώ κάντε, γιατί βοηθάτε το κανάλι πάρα πολύ. Επιπλέον το YouTube έχει ενεργοποιήσει ένα νέο κουμπάκι που λέγεται Thanks. Για όσους θέλετε να συνεισφέρετε κάτι στο κανάλι, με το που το πατάς σου βγάζει κάποια συγκεκριμένα ποσά και μπορείς να ό,τι θέλεις να διαθέσεις. Αν το κάνετε αυτό ακόμα καλύτερα, βοηθάτε στο να βγαίνουν τα έξοδα κάθε vlog. Και εγώ να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι έξω, το έχετε καταλάβει, να ταξιδεύω, να φωτογραφίζω και εσείς να με ακολουθείτε μέσα από την κάμερά μου. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε να είστε καλά. Τα λέμε!